Στο στίβο της ζωής είμαστε οι πράξεις μας και οι αποφάσεις μας. Δεν φτάνουν τα όνειρα και οι καλές προθέσεις. Ο Λευτέρης Πετρούνιας στην εφηβεία του είχε εγκαταλείψει τον αθλητισμό και απολάμβανε την ανέμελη καθημερινότητα με τους συμμαθητές του. Τότε όμως ήρθε και η στιγμή που αποφάσισε να αλλάξει τη ζωή του. Μια απόφαση που άλλαξε το ρουν της ιστορίας. Στις 30 Νοεμβρίου του 1990 η οικογένεια Πετρούνια αποκτά το δεύτερο γιο της, το Λευτέρη. Ένα παιδί γεμάτο ενέργεια που πριν καλά-καλά κλείσει τα 5 του χρόνια ξεκίνησε την ενασχόλησή του με την ενόργανη γυμναστική. Λίγα χρόνια μετά ο Λευτέρης Πετρούνιας ανακαλύπτει το πεπρωμένο του. Στις 30 Νοεμβρίου του 2002 μου λέει ο προπονητής μου: «Σήμερα θα κάνεις ό,τι θέλεις, αφού είναι τα γενέθλιά σου». Και φεύγω καρφωτός, πάω στους κρίκους και έρχομαι στη στήριξη και κάνω ένα σταυρό. Κάτι που δεν το κάνει σε ηλικία πριν τα 17. Στην εφηβεία, ο Λευτέρης Πετρούνιας θέλει να ζήσει ανέμελα, μακριά από γυμναστήρια και προπονήσεις. Είναι πρόεδρος των 15 μελές του λυκείου του, όμορφος, γυμνασμένος, λαοφιλής. Αποφασίζει λοιπόν να τα παρατήσει όλα. Αφήνει πίσω του τόσο τα μαθήματα όσο και τον αθλητισμό. Μεγαλώνοντας, παράτησα τη γυμναστική για 3 χρόνια και ξεκίνησα να κάνω τη ζωή που θέλει να κάνει ένας έφηβος. Οι γονείς του Λευτέρη Πετρούνια προσπαθούν να συνετίσουν το γιο τους που φαίνεται να χάνει το μέτρο. Τα λόγια τους πιάνουν τόπο. Ο Λευτέρης μετά από 3 χρόνια αναζητά ξανά τον αθλητή που έχει μέσα του. Έχει αποφασίσει ότι θέλει να κατακτήσει τα πάντα. Η αρχή γίνεται το 2010. Λίγα χρόνια μετά είναι ήδη στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης και τότε συναντά το πεπρωμένο του. Ο Λευτέρης Πετρούνιας καταπλήσει την παγκόσμια αθλητική κοινότητα καθώς εκτελεί μια πολύ δύσκολη και πρωτότυπη άσκηση. Είναι ο περίφημος ανάποδος σταυρός που είχε ανακαλύψει όταν ήταν ακόμα παιδί. Από το 2015 η αρμόδια επιτροπή της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας ονόμασε τη συγκεκριμένη άσκηση των κρίκων Λευτέρης Πετρούνιας. Η συνέχεια είναι γνωστή, γραμμένη με χρυσά γράμματα και διακρίσεις που ήρθαν μέσα από πολλή δουλειά, υπομονή και πείσμα. Ο Πετρούνιας χάνει τον πατέρα του, αλλά όχι την πίστη του. Το 2016 στο Ρίο είναι χρυσός Ολυμπιονίκης και γνωρίζει τη γυναίκα της ζωής του, τη συναθλήτριά του, Βασιλική Μιλιούση. Σήμερα οι δυο τους είναι παντρεμένοι και έχουν δύο κόρες, τη Σοφία που είναι 2 ετών και την Ελένη που απέκτησαν στις 3 Δεκεμβρίου του 2020. Πώς νιώθετε που γίνετε μπαμπάς? Ωραία ερώτηση. Η αλήθεια είναι ότι νιώθω πάρα πολύ όμορφα που έγινε μπαμπάς και είναι ό,τι πιο όμορφο έχει συμβεί στη ζωή μου, περισσότερο και από όλους τους αγώνες μου και από τις καλύτερες στιγμές μου. Αυτό που απολαμβάνω πιο πολύ είναι τα δυο μικρά μου παιδάκια. Ο πατέρας πια, Λευτέρης Πετρούνιας, ξέρει ότι τώρα έχει ξεκινήσει ήδη για εκείνον μια νέα ζωή.